Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ από τη Θεσσαλονίκη των μεγάλων ταξικών αγώνων της κατακόκκινης Πρωτομαγιάς του 1936, η νεολαία στέλνει μήνυμα αγώνα και αντεπίθεσης με ισχυρό ΚΚΕ. Αυτή εδώ η πόλη που τέτοιες μέρες πριν από σχεδόν 90 χρόνια συγκλονίζονταν από τις μεγάλες απεργίες των καπνεργατών, χάραξε μια αιμάτινη γραμμή ανάμεσα στα συμφέροντα του λαού ενάντια στο κράτος και τα κόμματα που υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Σε αυτόν τον δρόμο συνεχίζουμε αταλάντευτα. Το δρόμο που ο κάθε καταπιεσμένος ζει στις φλέβες ολουνών, όπως συγκλονιστικά έγραψε ο μεγάλος μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος στον επιτάφιο για αυτόν τον αγώνα. Είναι ο δρόμος της σύγκρουσης. Είναι ο δρόμος που ο λαός σώζει το λαό χωρίς να περιμένει σωτήρες βαδίζοντας στο δρόμο της ανατροπής. Και εδώ η νεολαία της πόλης έχει μεγάλη εμπειρία από όσα έχει ζήσει τα τελευταία χρόνια. Είναι οι μαθητές που με τα καθαρά τους πρόσωπα, με τα αιτήματά τους και τους αγώνες τους δεν έκατσαν καλά μέσα στην πανδημία. Πάλεψαν για την υγεία και τη μόρφωσή τους. Είναι τα παιδιά που με την πάλη τους ύψωσαν ανάστημα, απομόνωσαν το σκοτάδι, τα μαντρόσκυλα του συστήματος, τους θρασίδηλους φασίστες στα σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης, και θα το κάνουν ξανά, γιατί το ΚΚΕ και η ΚΝΕ δίνουν αγώνα ενάντια στο φασισμό κάθε ώρα, κάθε μέρα, μέσα στα σχολεία, στις σχολές και τις γειτονιές. Και στην ημέρα των εκλογών, με δυνατό ΚΚΕ, θα δώσουμε ξανά άκυρο στους φασίστες τα μαντρόσκυλα αυτού του συστήματος. Είναι αυτοί οι νέοι που έχασαν συμφοιτητές τους στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, αλλά δεν έμειναν σιωπηλοί. Έκαναν την οργή τους αγώνα και κατάφεραν μαζί με τους μαθητές και τους εργαζόμενους γονείς τους το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί. Να ακουστεί δυνατά πως το δίλημα, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας θα κάνουν τα πάντα για να νικήσει η ζωή. Είναι όσοι σπουδάζουν στα πανεπιστήμια αυτής της πόλης, που αναμετρήθηκαν με την κρατική καταστολή και στείλαν την πανεπιστημιακή αστυνομία σπίτι της. Όλοι όσοι, ακριβώς επειδή θέλουν οι συμφοιτητές τους να μην πέφτουν από τα παράθυρα όπως στη νομική, διεκδικούν σύγχρονες υποδομές. Όλοι όσοι, ακριβώς επειδή θέλουν να μαθαίνουν την επιστήμη τους ολοκληρωμένα, παλεύουν για σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό και υποδομές για όλους, και όχι μόνο για όσους έχουν να πληρώσουν πανάκριβα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, όπως γίνεται στην ιατρική του Απιθύτα. Τελικά, όλοι όσοι, ακριβώς επειδή θέλουν σύγχρονους όρους σπουδών και εργασιακά δικαιώματα, παλεύουν συνεχώς ενάντια στους νόμους βαριοπούλες όλων των κυβερνήσεων που υλοποιούν οι διάφοροι πριτάνιοι και wannabe βουλευτές που αφήνουν τα πανεπιστήμια υποχρηματοδοτούμενα. Με εστίες ερείπια, με βιβλιοθήκες που γίνονται λίμνες με ένα πρωτοβρόχι, με λέσχες σύντησης που μοιράζουν φοιτητό, φαγητό ή το κόβουν ανάλογα με τα κέρδη του κάθε εργολάβου. Είναι όμως και οι νέοι εργαζόμενοι που ζουν από πρώτο χέρι το τι σημαίνουν οι περίφημες επενδύσεις στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Στα διάφορα τεχνολογικά hubs το ωράριο είναι άγνωστη λέξη. Στις τσιμεντοβιομηχανίες της πράσινης ανάπτυξης που καίνε καρκινογόνους ρήπους για φτηνό ρεύμα και υποβαθμίσουν τη ζωή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στην πόλη σας. Στην απλήρωτη από 1η Μάρτη πρακτική άσκηση των σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ, οι οποίοι μαχητικά διεκδικούν την πληρωμή τους και στο πλευρά τους έχουν μόνο το ΚΚΕ. Μαζί με τους νέους εργαζόμενους στη σεζόν που δουλεύουν με εξαντλητικά ωράρια ήλιο με ήλιο και μάλιστα δεν τους επιτρέπουν ούτε καν να ψηφίσουν, αφού αρνήθηκε η κυβέρνηση την πρόταση του ΚΚΕ να έχουν δικαίωμα ψήφου στον τόπο δουλειάς τους. Αλλά και με τους νέους εργαζόμενους
που εκβιάζονται, τρομοκρατούνται για να ψηφίσουν δήθεν ελεύθερα αυτό που θέλει ο εργοδότης τους. Όπως είδαμε σε πρόσφατο αποκαλυπτικό βίντεο με τον εργοδότη σε μια εταιρεία να κάνει τέτοια μαθήματα στους εργάτες του, παρουσία και του Υπουργού, του Άδωνη Γεωργιάδη. Τελικά τα παραδείγματα είναι πολλά. Και σήμερα, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, πιστεύουμε πραγματικά ότι η νεολαία της Θεσσαλονίκης, η νεολαία όλης της χώρας, μπορεί να κάνει την έκπληξη. Να ρίξει δυνατό χαστούκι στο σύστημα και τα κόμματα που το υπηρετούν. Να τρομάξει όσους με την πολιτική τους δολοφονούν ζωές, όνειρα και δικαιώματα της νέας γενιάς. Να ψηφίσει τελικά αντισυστημικά. Να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να είναι δυνατός ο λαός και το κίνημά του με πολύ πιο δυνατό το ΚΚΕ. Φίλες και φίλοι, οι φωνές του συστήματος ακούγονται καθαρά από τους πιο εμβληματικούς του εκπροσώπους, από κάθε θεσμό και από αυτούς που πραγματικά έχουν την εξουσία στα χέρια τους, δηλαδή από τα κοινωνικά παράσιτα, τους ιδιοκτήτες, τους μετόχους των μεγάλων ομίλων. Για παράδειγμα, η Τράπεζα της Ελλάδας στην έκθεσή της αναφέρει πως δεν μπορεί να διανοηθεί ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν προκύψει θα ανατρέψει τη δημοσιονομική πολιτική που απαιτείται για να συνεχιστεί, λένε, η ανάπτυξη. Εννοούνε δηλαδή τους πάνω από 50 δισεκατομμύρια φόρους που πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα, όταν με νόμους όλων των κυβερνήσεων οι μεγάλοι όμιλοι πληρώνουν μόλις το 5% των φορολογικών εσόδων. Ο Αμερικάνος πρέσβης δηλώνει πρόσφατα πως όπως έχει συνεργαστεί με όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα άψογα, έτσι θα γίνει και με την επόμενη. Εννοεί τη συνεργασία που υποχρεώνει τον καθένα, την συνεργασία που υποχρεώνει τον καθένα από εμάς να πληρώνει σχεδόν 700 ευρώ το χρόνο για πολεμικούς εξοπλισμούς που δεν έχουν καμιά σχέση με την άμυνα της χώρας. Εννοεί πως θα συνεχίσουν να στέλνουν όπλα στην αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι. Εννοεί ότι η Ελλάδα θα γίνεται θύτης άλλων λαών και ο λαός μας θα γίνεται θύμα και στόχος από αντίπαλα υπεριαλιστικά κέντρα. Ο διδάκτορ φιλοσοφίας και μεγαλοκαπιταλιστής Λάτσης, που του έχει παραχωρηθεί το φιλέτο στο ελληνικό στην Αττική, ευχαρίστησε όλες τις κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, για ό,τι του έχουν προσφέρει. Αυτό το σύστημα, φίλες και φίλοι, που οι εκπρόσωποι του δηλώνουν καθαρά πως είναι δεδομένο ότι τα κόμματα που θέλουν να φτιάξουν την επόμενη κυβέρνηση θα είναι δεσμευμένα στα δικά τους θέλω, στις δικές τους ανάγκες, προκαλεί τελικά οργή και αηδία στη νέα γενιά. Γιατί αυτό το σύστημα είναι που βάζει τα κέρδη πάνω από τις ζωές μας. Το ζήσαμε με τα Τέμπη, με τους θανάτους ενός εργαζόμενου κάθε τρεις μέρες στην Ελλάδα στους χώρους δουλειάς, με τις επικίνδυνες κτηριακές υποδομές σχολείων και πανεπιστημίων. Το ζούμε με τους χιλιάδες πληστηριασμούς λαϊκών σπιτιών, για να έχουν οι τράπεζες 4,5 δις κέρδη προφόρων. Το ζούμε με την ακρίβεια, με τους καθυλωμένους μισθούς, με το μέσο πραγματικό μισθό που μειώθηκε κατά 7,4% πέρσι, ώστε να μπορούν οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο να μοιράζουν μερίσματα 2,6 δισεκατομμυρίων. Το ζούμε όταν πληρώνουμε πανάκριβο το ρεύμα και νέους φόρους. Το ζούμε καθώς ζούμε τελικά σε μια κοινωνία που το σχολείο, οι θεσμοί του κράτους, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι τους αναπαράγουν σάπιες αξίες και ιδανικά. Μια κοινωνία που αδυνατεί να προστατεύσει ακόμα και μικρά παιδιά από την κόλαση που βιώνουν, να προστατεύσει γυναίκες από την κακοποίηση και την πολύμορφη βία, την ίδια ώρα που γεννά δράστες τέρατα και αναπαράγει παλιές και νέες αντιδραστικές αντιλήψεις. Φίλες και φίλοι, αυτό λοιπόν το σύστημα το υπηρετούν όλα τα κόμματα και το πολεμά μόνο το ΚΚΕ. Αυτό το σύστημα, ακριβώς επειδή έχει ως θεμέλιό του την αδικία, την εκμετάλλευση, τον αδυσόπιτο ανταγωνισμό των ομίλων και κρατών για το μέγιστο κέρδος, θα γίνεται όλο και πιο αντιδραστικό και πιο βάρβαρο. Γι' αυτό και η κάθε κυβέρνηση που έχουμε ζήσει
είναι χειρότερη από την προηγούμενή της. Γι' αυτό η τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι χειρότερη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ της περίοδου 2015-2019, που με τη σειρά της και αυτή ήταν χειρότερη από την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ και διάφορα άλλα κόμματα, ακριβώς επειδή αναγνωρίζουν ότι σημαντικό τμήμα των νέων έχει αμφισβήτηση στο σύστημα που τους κλέβει τη ζωή, κάνουν προσπάθεια να παρουσιαστούν ως δήθεν αντισυστημικές δυνάμεις. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε πρόσφατα πως η μόνη ψήφος που θα τρομάξει, λέει, το κατεστημένο είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Η μοναδική δύναμη, λέει, που μπορεί να εξασφαλίσει πως δεν θα συνεχιστεί η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και την ίδια ώρα που τα λέει αυτά, δίνει διαπιστευτήρια στον καγκελάριο της Γερμανίας, τον Σόλτς, που ματώνει τον γερμανικό λαό. Αυτόν που μέχρι χθες ήταν αντικαγκελάριος της Μέρκελ, δηλαδή συγκυβερνούσε με το αδελφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στη Γερμανία. Από αυτόν παίρνει οδηγίες για να ρίξει δίθεν τη δεξιά. Και την ίδια ώρα ψηφίζει το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Και την ίδια ώρα, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, στηρίζουν υποψήφιους δημάρχους ενάντια στον Πελετίδη, του Κουκουέ στην Πάτρα και αλλού. Σε κάθε περίπτωση, το να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και το κατεστημένο είναι τουλάχιστον γελίο. Αλήθεια! Ποιος αναμετρήθηκε με την πολιτική που εφάρμοσαν οι υπουργοί της κυβέρνησης που δικαιολογημένα προκαλούν οργή στους νέους ανθρώπους? Ο ΣΥΡΙΖΑ, του θα λογαριαστούμε μετά? Ποιος έσπασε στην πράξη τις απαγορεύσεις και την κρατική καταστολή? Αυτός που τελικά το έκανε ήταν το Κουκουέ και η ΚΝΕ, με τη δράση τους που κατήργησαν στην πράξη τον νόμο για την απαγόρευση των διαδηλώσεων, που στελέχη τους σέρνονται στα κρατητήρια της ασφάλειας εδώ στη Θεσσαλονίκη γιατί διαδήλωναν ενάντια στη μετατροπή του λιμανιού σε νατοϊκό ερμητήριο. Ποιος τελικά αναμετριέται με τον Άδωνη και κάθε Άδωνη με την πολιτική που εφαρμόζεται? Ο ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε το νομοσχέδιό του για το ελληνικό και τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, ή το ΚΚΕ που καθημερινά οργανώνει τον αγώνα στους χώρους δουλειάς για τα δικαιώματα των εργαζόμενων? Ποιος αντιμετωπίζει την Υπουργό Παιδείας, την Τράπεζα Θεμάτων, την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής? Ο ΣΥΡΙΖΑ που κατεβάζει υποψήφιο, προσέξτε, τον πρώην Υφυπουργό Καρυπίδη και Δίκογλου, δηλαδή αυτόν που έφερε την Τράπεζα Θεμάτων? Ο ΣΥΡΙΖΑ που υπόσχεται στη θέση της ΕΒΕ νέων κόφτη μόνο με 10 επιλογές στο μηχανογραφικό, ή στα παραπιστήμια τρέχει πρώτος να εφαρμόσει τα συμβούλια διοίκησης που θα έρθουν να υλοποιήσουν όλους τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας, ή η ΚΝΕ και το ΚΚΕ που συνεργαζόμαστε με τους μαθητές, τους φοιτητές, στους αγώνες για την κατάργηση όλων αυτών των νόμων? Ο κατάλογος, τελικά, σύντροφοι και φίλοι, δεν έχει τέλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει διαζύγιο με ό,τι μπορεί να χαρακτηριστεί προοδευτικό και αριστερό σήμερα. Γι' αυτό και η νεολαία τον βάζει στον κάδρο των ευθυνών μαζί με όσους την καλούν να μετατρέψει τη ζωή της σε μια μάχη απλά για την επιβίωση. Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ, με το κόμμα του Βελόπουλου ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο πως ζωτικό στοιχείο, λένε, της δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλοι μαζί προσκυνούν είναι τα διάφορα λόμπι συμφερόντων, αυτά δηλαδή που χρηματοδοτούν με βαλίτσες μαύρο χρήμα τις διάφορες καηλή. Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ χειροκρατούσανε μέσα στη Βουλή τους ναζιστές του τάγματος Αζόφ. Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ψήφισαν να στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερα όπλα στην Ουκρανία για να συνεχιστεί το ματοκύλισμα του ουκρανικού λαού στη σύγκρουση ΝΑΤΟ και Ρωσία στη χώρα αυτή. Έχει το θράσος να ζητά στήριξη για να φύγει δεξιά και ελπίζει ότι η νέα γενιά θα το χάψει. Δεν θα επιτρέψουμε όμως αυτή την κοροϊδία. Ο κάθε νέος άνθρωπος μπορεί να κάνει μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο και να δει τι έλεγε ο κύριος Αντώναρος,
που πλέον κοσμεί τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πριν ήταν εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Το 2008, όταν δολοφονήθηκε ο Αλέξης Γρηγορόπουλος, και θα διαπιστώσει πως ο συγκεκριμένος υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ τότε δεν διέκρινε καμία πολιτική ευθύνη για το θάνατο του μαθητή. Έχει λοιπόν και η κοροϊδία τα όρια της. Το μόνο, σύντροφοι και φίλοι, που δεν έχουμε δει ακόμα είναι να στηρίζει αυτή τη μούφα προοδευτική κυβέρνηση και κανένας βουλευτής από το κόμμα του Βελόπουλου. Βέβαια, κάτι είχε ψελίσει ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγες εβδομάδες. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, που το κόμμα του Βελόπουλου το εμφανίζουν διάφορα κέντρα ως δύναμη ενάντια στο κατεστημένο, ας θυμηθούμε σύντομα την πολιτική διαδρομή του κυρίου Βελόπουλου, γνωστού για τις χειρόγραφες επιστολές του Ιησού που πούλαγε και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά βουλευτής του Λάος, όταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Λάος με πρωθυπουργό Τραπεζίτη έφερε το μνημόνιο. Μέλος μετά της Νέας Δημοκρατίας, όταν η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και Δημάρ το υλοποιούσε. Όταν η μαγεία της Κεραλυφής συναντάει την ψυχολογία του συστήματος, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Επειδή όμως μιλάμε για κοροϊδία και μούφα πρόοδο, δεν γίνεται να μην κάνουμε και μια αναφορά στο Μέρα 25. Αυτό που από το όνομά του μας υπόσχεται είναι μέτωπο ευρωπαϊκής ρεαλιστικής ανυπακοής, ότι μέχρι το 2025 θα αλλάξει όλη την Ευρώπη, θα κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση από λύκο αρνάκι, μόνο που είμαστε ήδη στο 2023 και δεν βλέπουμε να καταφέρνει κάτι τέτοιο. Το κόμμα λοιπόν που έχει κάνει επιστήμη να πουλάει ως ρήξη διάφορες πατέντες συμβιβασμού. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Από όταν ήταν ο κύριος Βαρουφάκης υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τότε που υπέγραφε την επέκταση του Δευτέρου Μνημονίου και έστρωνε το δρόμο για το Τρίτο, μέχρι τις δηλώσεις του για την παράδοση του σιδηρόδρομου σε ιδιώτες και του λιμανιού του Πειραιά στους Κινέζους. Μπορεί λοιπόν, σύντροφοι και φίλοι, το φυτό λωτός να μεγαλώνει από αρχαιοτά των χρόνων στην Κίνα. Όμως στην Ελλάδα δεν είμαστε λωτοφάγοι. Μιλάμε για τον Υπουργό Οικονομικών που έχει δηλώσει πως το 70% του μνημονίου είναι καλό, που κάθονταν στα ίδια υπουργικά έδρανα μαζί με τον κύριο Καμένο και διάφορους άλλους ακροδεξιούς. Μιλάμε για το κόμμα που περηφανεύεται πως οι προτάσεις του, όπως η λεγόμενη Δήμητρα, αντιγράφονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τόσο αντισυστημικός. Μιλάμε για τον άνθρωπο που ισχυρίζεται ακόμα ότι τον ξεγέλασε ο Τσίπρας το 2015 και αυτός λέει σήμερα θα ξεγελάσει όλο το σύστημα με τέτοια κόλπα. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για το πόσο κάλπικη είναι αυτή η ρήξη που προτείνει το Μέρα 25. Από το ούτε οργή ούτε διαμαρτυρία που φώναζε μέσα στη Βουλή μετά το έγκλημα στα Τέμπη, μέχρι την πρότασή τους για την ίδρυση σώματος ενστόλων στα πανεπιστήμια, δηλαδή πανεπιστημιακή αστυνομία με άλλο όνομα και πτυχία χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Σύντροφοι και φίλοι, με πολύμορφο τρόπο και από διάφορους μηχανισμούς γίνεται προσπάθεια να πλασαριστούν ως αντισυστημικές διάφορες ναζιστικές και ακροδεξιές δυνάμεις. Και τα λένε αυτά για τα αγαπημένα παιδιά των εφοπλιστών, για αυτούς που έστειναν δουλεμπορικά γραφεία για χατήρι βιομηχάνων, για αυτούς που δολοφονούν αντιφασίστες και νέα παιδιά, είτε όταν βρίσκονται στα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής, είτε όταν βρίσκονται με υπόδικους στρατούς επιχειρηματικών συμφερόντων. Τα λένε αυτά για όσους με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο έχει επιβεβαιωθεί ότι δένονται με 1000 νήματα με τον πιο σκληρό πυρήνα του σάπιου αστικού κράτους. Και μόνο να αναλογιστούμε πως μέσα σε ένα μήνα το κόμμα Κασιδιάρη παρουσιάζει
δύο διαφορετικούς μπροστινούς σαν ηγέτες για να κατέβει στις εκλογές, ο πρώτος δικαστής του Άριου Πάγου και ο δεύτερος ταξίαρχος καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων, για να καταλάβουμε ότι οι φασίστες είναι τα καλύτερα παιδιά του συστήματος και μόνο ο λαός μπορεί να τους δακίσει με την πάλη του. Σύντροφοι και φίλοι, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, παρατηρούμε να εντείνεται η θλιβερή προσπάθεια των κομμάτων αυτών που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα να το παίξουν cool, να αποδείξουν πόσο κοντά είναι στην νεολαία. Πασχίζουν να μας πείσουν ότι μιλάνε τη γλώσσα της, ότι αφουγκράζονται τις ανησυχίες της, ότι στέκονται στο πλευρό της και καταλαβαίνουν τα προβλήματά της. Σε αυτή τους την προσπάθεια επιστρατεύουν και τα μεγάλα μέσα, όπως διάφορα επικοινωνιακά σοου, σκυλάκια στις τηλεοράσεις να τρέχουν δίθεν αθόρμητα κατά πάνω τους, το YouTube, το TikTok και ποιος ξέρει από πού θα παρελάσουν ακόμα. Εσχάτως μάλιστα, κάποια φιντάνια άρχισαν να κλέβουν και ατάκες, μπας και γίνουν viral κι αυτοί και τσιμπήσουν κανένα like, αποδεικνύοντας έτσι ότι για αυτούς η νέα γενιά δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκλογική πελατεία για να ψαρεύουν ψήφους, ένα άβουλο ακροατήριο που δεν θα διεκδικεί και θα βολεύεται με όσα αποφασίσουν να τις πετάξουν. Γιατί ξέρουμε καλά ότι όλα όσα ζει σήμερα κάθε νέος άνθρωπος, τα εμπόδια που μπαίνουν στην προσπάθειά του να μορφωθεί, να δουλέψει, να ζήσει με αξιοπρέπεια, έχουν την υπογραφή αυτών που σήμερα επιχειρούν σαν τους θείους να κάτσουν με την νεολαία. Αυτών που σήμερα εμφανίζονται ως ευαίσθητοι και πρόθυμοι να την ακούσουν, αλλά οι πολιτικές που εφάρμοσαν είναι που πνίγουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες της. Αυτοί που έχουν στερήσει την ελπίδα και έχουν καταδικάσει τη νέα γενιά στη φτώχεια, την ανεργία και την ανασφάλεια. Γιατί τελικά αυτό που καθορίζει τη στάση τους δεν είναι οι selfie, τα αστιάκια, το TikTok, αλλά είναι τα νομοθετήματα, η καταστολή, το τσάκισμα δικαιωμάτων, η ίδια η πραγματικότητα που δεν μπορεί να αλλάξει μέσα από κανένα παραμορφωτικό φακό που επιχειρούν να τη φιλτράρουν. Ας μην κάνουν λοιπόν τους ανοιχτόμυαλους, τους καλόκαρδους, τους συμπονετικούς. Γιατί πέρα από όλα όσα έχουν φορτώσει στις πλάτες μας, όταν η νεολαία αποφασίζει να μιλήσει, κάθε φορά που υψώνει τη φωνή της, με πιο πρόσφατα παράδειγμα μετά το έγκλημα στα Τέμπη, είναι οι ίδιοι που επιχειρούν να την κάνουν να σοπάσει. Είναι οι ίδιοι που εκφράζουν τις ανησυχίες τους γιατί σηκώνει το ανάστημά της. Ας καταλάβουν λοιπόν ότι η νεολαία τους έχει πάρει χαμπάρι και ο καλύτερος τρόπος να τους απαντήσει είναι να κάνει αυτό που φοβούνται. Να απορρίψει τα ψεύτικα διλήμματα, το όψιμο ενδιαφέρον τους, να βαδίσει στον δρόμο της ανατροπής και της ψήφου που βρει πραγματικά νόημα, της κατακόκκινης ψήφου για ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ και ακόμα πιο μεγάλους αγώνες. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή η εκλογική αναμέτρηση είναι μια ευκαιρία για όλους τους νέους ανθρώπους που ψηφίζουν για πρώτη φορά να στείλουν ένα μήνυμα ότι είναι αποφασισμένοι να καθορίσουν οι ίδιοι το μέλλον τους. Είναι μια ευκαιρία να δείξει η νέα γενιά ότι δεν είναι διατεθειμένη να τους χαρίσει τα καλύτερα της χρόνια και η νεανική αμφισβήτηση να είναι αυτή που θα αφήσει το αποτύπωμά της στο εκλογικό αποτέλεσμα να αποτελέσει τη βάση για νέους ελπιδοφόρους αγώνες. Η νέα γενιά λοιπόν έχει όχι μόνο την ευκαιρία αλλά και την επιλογή. Η ευκαιρία για κάθε νέο άνθρωπο είναι να διατρανώσει ότι η νέα φάση της ζωής του που ξεκινάει τώρα, που τελειώνει το σχολείο, που παίρνει το πτυχίο, που αρχίζει η δουλειά, θα σημαδευτεί από την ανάγκη να αλλάξει ριζικά τους όρους που ζει. Και η επιλογή για να το καταφέρει αυτό δεν μπορεί να είναι άλλη από το ΚΚΕ. Μια ψήφος που μπορεί να αντιστοιχηθεί στο ύψος των προσδοκιών για ένα καλύτερο μέλλον, που καθρεφτίζει τη λαχτάρα της νέας γενιάς να φύγει μπροστά
να σπάσει τα καλούπια που επιβάλλει το σύστημα και τσακίζει τη λογική της υποταγής και του συμβιβασμού. Η ψήφος λοιπόν στο ΚΚΕ είναι μια δήλωση για τη ζωή και τον τρόπο που θέλουμε να τη ζήσουμε, είναι μια υπόσχεση για μια αταλάντευτη πορεία διεκδίκησης των ονείρων μας, για μια ανυποχώρητη στάση ζωής που δεν θα σκύβει το κεφάλι στα εμπόδια και τις δυσκολίες, που θα χαρακτηρίζει τελικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Έναν κόσμο που δεν πρόκειται να μας χαρίσει τίποτα αν δεν αρπάξουμε όλα όσα δικαιούμαστε με το μαζικό και συλλογικό μας αγώνα. Γι' αυτό είναι μονόδρομος το κόκκινο παντού, στην κάλπη, στους αγώνες, στην ίδια τη ζωή. Αυτό το κόκκινο είναι που τους τρομάζει, όπως τρόμαξαν πέρσι με την πρωτιά της πασουδαστικής κίνησης συνεργασίας του ψηφοδελτίου που στηρίζει η ΚΝΕ και χιλιάδες ακόμα αγωνιστές στα πανεπιστήμια. Έτσι και φέτος, στις φοιτητικές εκλογές 10 Μάη και 4 Μάη στο ΔΥΠΑΕ, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν μια μεγάλη ευκαιρία να γκρεμίσουν ό,τι τους προκαλεί θλίψη, οργή και αηδία. Να τοποθετήσουν την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στο περιθώριο των φοιτητικών συλλόγων. Εκεί που πρέπει να βρεθεί μια πολιτική δύναμη που όταν η καρδιά και το μυαλό όλων μετά το έγκλημα στα Τέμπη ήταν να νικήσει η αλήθεια, να ακουστεί δυνατά ότι η νέα γενιά δεν θα επιτρέψει τα κέρδη να μπουν πάνω από τις ζωές μας, η ΔΑΠ έλεγε να μείνουμε σιωπηλοί, πως η διαμαρτυρία για τέτοια ζητήματα δεν αφορά τους φοιτητικούς συλλόγους. Και ποιους αφορά, αν όχι αυτούς που είχαν νεκρούς οι φοιτητές τους. Εκεί πρέπει να βρεθούν αυτοί που εκπροσωπούν τις θέσεις όλων των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πανεπιστήμια, που εχθρεύονται τις διεκδικήσεις των φοιτητών για ολοκληρωμένη μόρφωση και εργασιακά δικαιώματα. Αυτοί που βγάζαν σπυράκια όταν οι φοιτητές κατάφερναν να μην αποσπαστεί η παιδαγωγική επάρκεια από τα πτυχία τους όταν αγωνίζονταν για κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Εκεί πρέπει να βρεθούν τελικά όσοι υπερασπίζονται σάπιες αξίες και πρακτικές, την αριστεία των αντιγραφών, την αξιοκρατία της νοθείας, την καινοτομία των κλεμμένων πατέντων από φοιτητές του ΠΑΜΑΚ. Το βήμα λοιπόν που έγινε πέρσι με πασπουδαστική πρώτη δύναμη στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα μπορεί φέτος να γίνει άλμα, δίνοντας τη μάχη στον κάθε σύλλογο, στο κάθε έτος, να αυξηθεί η δυναμική της πασπουδαστικής που θα στείλει μήνυμα σε όλους τους αποδέκτες. Γιατί κανένας δεν έχει το δικαίωμα να μιλά στο όνομα της νέας γενιάς. Και πάνω απ' όλα η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που θέλουν η ΔΑΠ να αποφασίσει για τους φοιτητικούς συλλόγους με υπερήλικες που προσπαθεί να κινητοποιήσει αλλά και να εγγράψει σε τμήματα. Να ακουστεί δηλαδή δυνατά η πραγματική φωνή των φοιτητών μέσα στους αγώνες, εκεί που μπορεί να ανθίσει η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη. Εκεί που μπορεί να βρει έκφραση η δημιουργικότητα και η αγωνία του κάθε φοιτητή. Όλοι μας και μόνοι τους λοιπόν για άλλη μια χρονιά. Ήρθε η ώρα να ακουστούμε δυνατά. Ήρθε η ώρα να σιωπήσουν. Δεν αφήνουμε ούτε ώρα να πάει χαμένη. Έχουμε μεγάλες ευθύνες απέναντι στους χιλιάδες ανθρώπους που θέλουν τα πράγματα να πάνε αλλιώς. Μπορούμε να το καταφέρουμε, να στείλουμε μήνυμα. 10 Μάη, ξανά πρώτη πασπουδαστική. 21 Μάη, δυνατό ΚΚΕ στις βουλευτικές εκλογές. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Θα τα καταφέρουμε. Η μόνη σου ελπίδα.